Έχουμε ένα λεπτό για να μαζέψουμε τα υλικά. Είναι πολλά? Τα υλικά. Όχι, τα 60 δευτερόλεπτα. Είναι καλά. Είναι εντάξει. Και τα δευτερόλεπτα και τα υλικά. Ναι, και τα υλικά. Ωραία. Ο χρόνος αρχίζει από τώρα. Πατάτα, κολοκύθι, καρότο, σέλινο. Μην μπερδέψεις το σέλινο με το μαϊντανό. Κρεμμύδι. Το σέλινο με το μαϊντανό. Δες το κοτσάνι. Το γράφει απ' έξω. Συγγνώμη. Πατάτα, κολοκύθι, κρεμμύδι, σέλινο. Αλάτι, πιπέρι. Λάδι. Μαϊντανό. Πήρα. Τυρί τριμμένο. Θέλω να μου πάρεις σκόρδο, τυρί τριμμένο. Τι τυρί είναι, γραβιέρα? Ναι. Σκόρδο μου πήρες? Ναι. Σκόρδο πήρες, λάδι, λεμόνι. Λεμόνι. Κολοκύθι, πατάτα, καρότο, το ψωμί. Ξαναφέρνω, γιατί μπορεί να μην φτάσουν. Μαϊντανό, σέλινο και κολοκύθι. Πήρα! Τέλος χρόνου, έλα εδώ, βάσου να δούμε τι πήραμε. Λοιπόν, για να δούμε. Καλά τα βλέπω τα πράγματα. Α, ένα μπορεί να μην πήραμε, δεν το άκουσα να το λες. Βάσω τον Μπούκοβο, γρήγορα! Παρουσίασε εσύ. Τελείωσε ο χρόνος. Εντάξει. Τι εντάξει. Εντάξει. Δεν μας τρελάνετε εσύ. Πατάτες. Εδώ, εδώ. Πάτε, σε κυρίες έχω. Μου, πατάτες. Καρότα. Εδώ. Πάτε, κυρία μου, πολλά καρότα. Κολοκύθια. Ένα και καλό. Φτάνει. Φτάνει, φτάνει. Κρεμμύδια. Ιδού. Ιδού. Λεμόνι. Εδώ, δύο. Α, σέλινο. Να το, μαϊντανός εδώ. Σκόρδο. Εδώ. Ψωμί. Εδώ. Μπούκοβο. Όχι. Μαϊντανό. Το πήρα, τον είδαμε. Το πήρα. Γραβιέρα, ελαιόλαδο. Αλάτι, πιπέρι. Φέρε και τη γραβιέρα κοντά, την είπαμε έτσι κι αλλιώς. Τέλεια. Είναι όλα. Γραβιέρα. Μόνο το Μπούκοβο. Γραβιέρα είναι. Το γράφει πάνω. Γραβιέρα. Μόνο Μπούκοβο δεν πήραμε. Εντάξει. Θα μπεις, θα το πάρεις εσύ. Ναι. Σε 13 λεπτά. Λοιπόν ναι. Έχουμε 27 λεπτά στη διάθεσή μας. Ο χρόνος αρχίζει από τώρα. Βάσο, πάρε μια μεγάλη κατσαρόλα και θέλω να μου προθερμάνεις το φούρνο σου στον αέρα. Και okay. Κατέβασε τη σχάρα. Και κατέβασε τη σχάρα. Βάλε το καψί. Πιο κάτω η σχαρά, άλλη μία σκάλα. Μετά, βαρβαράσε μου τώρα. Καθαρι... Ξεκίνα μου, βράσε μου νερό στο βραστήρα. Λοιπόν, πάρε περίμε. Το βραστήρα και βάλ το στην πρίζα. Μπράβο. Πάρε το βραστήρα. Βάλε μου πρώτα νερό. Είναι ψύχρεμες. Όντως. Εντάξει, ωραία συνταγή. Ωραία συνταγή. Είναι πολύ ιδιαίτερη. Βάλ το στην πρίζα. Θυμάσαι και πως ανοίγει. Και πατάμε και το ναι. Κουμπάκι. Μπράβο. Καθίστε εδώ, μην με... Τέλεια. Ξεκίνα να μου καθαρίζεις πατάτες. Πάρε ένα σουρωτήρι. Σύμφωνα, συμβάσω σήμερα. Θέλω... Δεν χρησιμοποιεί πίλερ. Όχι, όχι. Είναι παραδοσιακή. Θέλω να μου καθαρίσεις γύρω στις 3 πατάτες, είναι καλά. Μα κοίτα πώς ξεφλουδίζει τις πατάτες, ρε φίλε. Με μαχαίρι. Έγινε το νερό. Θα γίνει. Θέλει κι άλλο νεράκι, δεν βλέπω. Θέλει κι άλλο. Ναι. Όλα υπό έλεγχο, εντάξει. Θα κάνει όλα γρήγορα. Ναι, βγάλω το τώρα, είδαμε τα υλικά. Συνεχίζουμε με το καθάρισμα πατάτας. Εσύ τώρα την είχες βάλει την πατάτα και την έκανες έτσι, ναι, έτσι. Ναι. Και δεν κόβεται. Στον αέρα πενταγόντουσαν ναι. Εκεί οι φλούδες. Καλά, τα είχαμε κάνει όλα χάλια. Έκανα ζουγκλερικά εγώ με φλούδες, ναι. Πατάτας. Και ο μπακαλιάρος πώς καθαρίζεται? Το πλένουμε. Ναι. Είναι ήδη καθαρισμένος. Πετάμε μέσα το βράζουμε ναι. Και το καθαρίζουμε εμείς. Απλά θέλουμε και ένα δίχτυ. Και μπάλα ή μόνο δίχτυ? Μόνο δίχτυ.
Πρόσεχε τα χέρια. Σιγά σιγά βάσου, γιατί είναι μεγάλο το μαχαίρι και μικρά τα δάχτυλα. Πάρε πιο μικρό μαχαίρι, πιο μεγάλα δάχτυλα. Έχουμε και μια καριέρα μπροστά μας. Θα βράσουν τα λαχανικά. Το φούρνο, το φούρνο. Μήπως για το ψάρι. Το φούρνο για το ψάρι. Α, ισχύει. Θέλω να μου βάλεις και το υπόλοιπο νερό από το βραστήρα σου μέσα στη κατσαρόλα. Ένα λεπτό. Και να βάλεις λίγο λάδι μέσα στη κατσαρόλα. Μισό λεπτό. Ελαιόλαδο. Να βάλω πρώτα τις πατάτες, γιατί θα βάλω πρώτα. Σιγά μην πιτσιλήσεις τα χέρια σου και καείς. Βάλε λάδι και αλάτι. Δεν έχω βάλει τίποτα. Πάμε, ξεκίνα να καθαρίζεις καρότα. Πόσα καρότα θες? 3 καρότα είναι εντάξει. Και θέλω να μου πάρεις το τρίφτη και να μου τρίψεις μέσα το καρότο. Δεν θέλω να το κάνεις κομματάκια. Σίγουρα. Ναι. Κοίτα, ερώτηση, συμπαθώ πάρα πολύ τις κοπέλες. Άμα δεν βγάλουν πιάτο και ξανάρθουμε. Ναι, ισχύει. Πρέπει να προετοιμαστείς καλύτερα. Κορίτσια, πρέπει να φάμε σήμερα. Πάμε, τρίψτο. Θα τα κόψω πάλι, Βαρβάρα. Εντάξει, όπως σε βολεύει. Πάρε άλλο καρότο, γιατί δεν θα μπορούν να σου πουν τη μοίρα μετά. Τι ξέρω τη μοίρα μου. Αλήθεια. Ναι. Βάσο, το νερό έχει βράσει. Τι λέει η μοίρα σου, για πες. Έχεις βάλει λίγο αλάτι βασικά στο νερό. Μου είχε πει μια κυρία μια φορά, ναι. Είχε έρθει. Μου λέει, δώσ' μου το χέρι σου, της το δίνω. Μου λέει, εσύ λέει, κορίτσι μου, θα πάρεις έναν άντρα, θα κάνετε, λέει, πάρα πολλά λεφτά και θα κάνετε, λέει, και ένα αγοράκι. Είπε ότι θα βγει με γαλάζια μάτια το αγοράκι. Βάσο, αν έχει λέτε... βράσει το νερό, δες λίγο, έχει βράσει το νερό. Κάτσε τώρα, μην το κόβεις πάνω στο καρότο. Θέλω να μου ξεπλύνεις τα ψάρια, εφόσον ένα λεπτό να κόψεις το καρότο. Ναι. Και που λέτε, τι λέμε, εσύ εκείνο λες. Το καιρό, το καιρό εκείνο... είμαι εγώ με τον Βασίλη, ναι. Και του το λέω, παιδιά, και περνάει ένας μήνας και είμαι έγκυος. Το λοιπόν και που πάμε, λες, βάλε μου τα καρότα. Και αν έχει βράσει το νερό. Μαθαίνω μετά 3 μήνες. Θέλω να μου ξεπλύνεις λίγο τα ψάρια. Να βάλω το καρότο. Το πλένουμε πρώτα το κολοκύθι. Ναι. Δεν θα με αφήσεις να πω την ιστορία μου σήμερα. Για λοιπόν, τώρα. Μάρκο, άκου τώρα, εδώ το θέμα μας. Μικρά κομμάτια. Και μετά 3 μήνες, αφού κάνουμε την αυγενική διαφάνεια, μαθαίνουμε ότι θα κάνουμε αγόρι. Γεννιέται το παιδί. Παραδοσιακό και το κολοκύθι. Ναι. Και μου λένε, και το παίρνουμε το μαιευτήριο, πάμε σπίτι, ανοίγει τα μάτια του γαλάζια. Έλα. Ναι, δεν μείνανε. Και του λέω, μαύρη αγάπη μου, παντρευτήκα. Εντάξει, είναι παιδί. Αρκετό το κολοκύθι, βάλ' το μου μέσα, παρακαλώ, στην κατσαρόλα. Βγήκε αγόρι. Έχει γαλάζια μάτια. Πλούσιοι, γιατί δεν έχουμε γίνει ακόμα. Πλύνε μου τα ψάρια. Θέλω να το βάλεις... Το κρεμμύδι. Εντάξει, είχε μια αστοχία η κυρία αυτή, τι να κάνουμε. Εντάξει. Τώρα όμως που εγώ θα κάνω καριέρα στη τηλεόραση... Και θέλω να μου βάλεις... Θα επιβεβαιωθεί η κυρία. Αλάτι. Μιλάμε τόση ώρα! Βλέπεις, δεν σου δίνουμε σημασία. Ούτε εγώ, ούτε Βάσο. Αλάτι. Στην κατσαρόλα και στην κατσαρόλα και βάλει το αλάτι και βάλει το πιπέρι. Λέγε. Ναι, κουλά. Τι βάζω. Αλάτι, βάλε μου αλάτι, βάλε μου το κρεμμύδι, το αλάτι. Τι άλλο σου είχε πει αυτή η κυρία, για μένα σου είχε πει τίποτα? Όχι. Κλείνε μου, σε παρακαλώ, αλλά... τα δύο ψάρια. Και δύο, να δω πόσο. Βάζω και από μέσα, έτσι. Ναι, βρε. Κλείντα μου, κλείντα. Βράζει. Κύριε Μάρκο. Βεβαίως, κυρία Βαρβάρα μου, βράζει. Βάλτα μου μέσα κατευθείαν. Εδώ μέσα. Βάλτα στο δίχτυ και τύλιξέ τα και τα δύο μαζί. Ναι, βάλε και το καπάκι πάνω στη κατσαρόλα για να βράσει λίγο πιο σύντομα. Πάλι με την κατσαρόλα. Και αυτό βάλε και τα δύο ψάρια χώρο, βάλτε εκεί. Μέσα στο δίχτυ. Το βραστέρα το θέλουμε? Όχι. Και δες το μου, κάνε ένα κόμπο. Στα τέσσερα. Κι άλλον έναν αν μπορείς. Δεν γίνεται. Το βάζω μέσα. Μου μέσα, ναι. Και θέλω να μου βάλεις και το σέλινο. Πάρε μια κουτάλα, πίεσέ τα προς τα μέσα. Τι κόλπο είναι τώρα αυτό, για πες. Θα δείτε, είστε ανυπόμονος, κύριε Μάρκο. Είμαι, τι να κάνω, και εγώ και το κοινό. Βάζουμε το ψάρι μέσα στο δίχτυ, έτσι ώστε να μην βγουν τα κόκαλα. Βαρβάρα, θα το βγάλουμε. Αυτό δεν βράζει πολύ εύκολα. Ποιο να βγάλουμε? Το πιάτο. Ναι, παιδί μου. Είναι... Το ψάρι θα λιώσει, εννοείς το βράσιμο. Αν λιώσει. Σε περίπτωση που λιώσει. Α, το λέω. Για να μην φύγουν τα κόκκαλα απ' έξω. Ωραία. Θέλω να πάρεις ψωμί. Ναι. Και να γρήγορα, Βαρβάρα, πάμε. Μπορείς να μπεις. Ναι.
χρειάζεται. Καλό χρόνο. Okay. Κόψε μου το ψωμί σε λεπτές φέτες. Κόψε μου άλλα δύο. Ωραία. Και θέλω να μου πάρει. Μπράτσα θα κάνω εδώ πέρα. Εντάξει, και μπράτσα. Φτάνει, τα πάντα θα κάνεις εδώ. Θέλω να μου πάρεις το σκόρδο. Ναι. Ωραία. Και να μου πάρεις, αν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το μηχάνημα που πολιτοποιούμε το σκόρδο, μέσα σε ένα μπολ. Είναι εδώ από κάτω. Καλά το πάμε, ε. Θα προλάβουμε. Ναι. Κόλπα, βλέπω εδώ, βάζω. Δίχτυα. Ωραίο το κόλπα με το δίχτυ. Τι ακριβώς γίνεται με το δίχτυ, γιατί δεν το κατάλαβα. Άμα λιώσει, λέει το ψάρι, δηλαδή. Ναι, γιατί τα κόκαλα δεν θα μείνουν μέσα. Θα λιώσει το ψάρι σίγουρα. Δεν θα λιώσει. Θα μείνει ατόφιο όπως είναι και θα το κρατήσει και να σπάσει λίγο, δεν θα φύγουν τα κόκαλα σε ένταξη. Αλλά θα σου πω ένα κόλπο τώρα. Τι κάνουμε καλά. Βγάζουμε το κεφάλι, κόβουμε την ουρά, κάνουμε ένα ζουμάκι από δίπλα και με αυτό βρέχουμε τη σούπα μας. Αυτό λέγεται διπλός ζωμός. Γιατί η σούπα να έχει ακόμη πιο πολύ γεύση από ψαριού. Αλλά στον χρόνο που έχουν, προλαβαίνουν να κάνουν και αυτό. Θα μπορούσαν να είχαν βάλει τα λαχανικά δίπλα, μέχρι να σουταριστούν τα λαχανικά, τα κεφάλια, να είχαν βάλει ζουμί και να το βρέξουν λίγο-λίγο. Μάλιστα. Αλλά πολύ καλό. Πάνε καλά. Πάνε καλά. Ξέρουν τα κορίτσια. Ξέρουν. Μπορείς. Έλα. Για σένα, ναι, μπορώ. Βάλτε μας τουλάχιστον κάνα τραγούδι, βρε παιδιά, να ένα τραγουδάκι, εγώ. Κύριε Μάρκο. Βεβαίως. Ένα τραγουδάκι μπορούμε να έχουμε για τα κορίτσια μας εδώ. Λίγο, το τι κάνω. Τραγουδάκι θέλετε. Βάλε μου μέσα αλάτι, μαϊτανό. Πάμε, για πάμε, για πάμε. Τραβιέρα, θα μου τρίψεις το τρίφι. Έχουμε λίγο προσιλωθήκη στον μπακαλιάρο και το δίχτυ και τα μυστικά. Καλά, το βάλε μου τραβιέρα. Είναι μουσική. Λάδι. Θέλω να μου βάλεις λάδι, ναι. Είναι αρκετό το μείγμα σου έτσι ώστε να πλωθεί. Πάσο! Πάσο! Από πάνω στο τέλος αυτό. Από πάνω στο τέλος. Θέλω να μου πάρεις ένα κουταλάκι να πλώσεις πάνω στο ψωμάκι. Πού θα τα βάλω, στο φούρνο. Ναι, αγάπη μου, στο φούρνο. Μιλάνε, έχεις προθερμάνει το φούρνο. Ναι, ναι. Έχεις βάλει βαθμούς Κελσίου, όχι μόνο στον αέρα. Ναι, παιδί μου, θα με τρελάνεις. Ωραία. Μεμβράνη. Έχουμε ένα τυπολίτσα. Βάλ' τα έτσι τώρα, βάλ' τα έτσι. Ποια κολλήσουν. Τα πάντα έχουμε βάλ εδώ. Βάλ' τα αγάπη εδώ. Μου τώρα. Άπλος εσύ ώσπου να βρεις. Δεν γίνεται αυτό. Δεν θα ρωτάς, έχουμε τα πάντα εδώ. Ωραία. Εντάξει, βάλ' τα στο φούρνο έτσι όπως είναι. Πόσους βαθμούς? Στο τέρμα είναι. Ωραία. Θέλω να δεις λίγο τα λαχανικά σου, Βάσο. Τα ψάρια πες μου πότε να τα βγάλω, θα σου πω. Λοιπόν, ετοιμάζω λίγο Δεν δοκίμασες. Δεν δοκίμασα, γιατί δεν έχουν βράσει τελείως ακόμα. Πώς το ξέρεις ότι δεν δοκίμασες? Τα βλέπει. Σπαρταράνει. Δες τα λαχανικά σου. Παίρνω ένα μπολ. Ναι. Να βγάλω τα ψάρια. Σήκωσε τα λίγο με μία σπάτουλα, με μία τρυπητή, ό,τι βρεις. Βγάλ' το. Είσαι σίγουρη? Ναι. Όχι έτσι, θα βγει από το δίχτυ. Το μισό έχει βγει. Θέλω να δοκιμάσεις λίγο τα λαχανικά σου. Να δοκιμάσω, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πρέπει να πολτοποιήσω, δεν γίνεται. Αν δεν είναι έτοιμο, πώς θα πολτοποιήσεις? Λίγο ακόμα. Ωραία, ξεκίνα, καθάρισε το ψάρι και άσε λίγο τα λαχανικά. Πάρε μια πιατέλα. Και θέλω λίγο να εστιάσεις την ουρά του ψαριού. Δεν πειράζει. Τι εννοείς να εστιάσεις? Να πάρει ένα κομμάτι από την ουρά του ψαριού. Έχει λιγότερα κόκαλα. Ναι. Δοκίμασε λίγο. Έχει πολύ κόκαλο ο μπακαλιάρος? Όχι. Πολύ πράσινο, Βαρβάρα. Βάλ' το ένα λεπτάκι ακόμη. Σκέπασε λίγο την κατσαρόλα. Για δοκίμασε ένα καρότο. Πώς δεν σου έπεσε αυτό το φαγητό, έτσι? Νομίζω ότι δεν θα. Θα είχες αφήσει το ψάρι πριν το μαγειρέψεις? Όχι, δεν το τρώω κιόλας. Εγώ αυτό το φαγητό μπακαλάρο έχω φάει μια φορά στη ζωή μου. Έχω πει δεν θα ξαναφάω ποτέ. Γιατί? Δεν μου αρέσει καθόλου. Σκορδαλιά. Ειδικά τη σκορδαλιά, με τίποτα. Ενώ μου αρέσει το σκόρδο πολύ.
Μάλιστα, αυτό είναι άλλο φαγητό. Ναι. Αλλιώς ο μπακαλιάρο είναι μέσα. Πρέπει να δοκιμάσουμε. Τα κορίτσια έχουν καταβάλει προσπάθεια. Έτσι πρέπει. Μετά από αυτό που προσφέραμε είναι. Το έχει κάνει ποτέ εσύ αυτό το φαγητό? Δεν έχω κάνει αυτό, τι έλεγα. Δύσκολο φαίνεται έτσι. Φαίνεται δύσκολο, η αλήθεια είναι. Εγώ έχω φτιάξει δηλαδή μόνο τον μπακαλιάρο με τη σκορδαλιά, την κλασική, στις γιορτές. Αυτό. Μέχρι εκεί. Εντάξει. Λοιπόν. Το αφήνω λίγο να κρυώσει. Βγάλε λίγο τα. Τα λαχανικά, σε παρακαλώ. Πολτοποιώ. Θα ήθελες να παντρευτεί σεφ? Ναι. Ή να ξέρει απλά να μαγειρεύει. Αυτό. Και να κάνει και άλλες δουλειές. Όχι. Το μαγείρεμα. Άμα τις ξέρει, ναι, γιατί ναι, όχι. Ναι. Γιατί όχι, ναι. Δηλαδή, δεν χάνουμε. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Αλλά με τις δουλειές το έχουμε, είμαι καλή. Τώρα, είμαι ποια καλή. Είναι σε σχέση από τις δύο? Εγώ. Πόσο καιρό? Ένα μήνα. Α, ναι. Φρέσκο. Είναι πάρα πολύ φρέσκο. Σαν το μπακαλιάρο. Σαν το μπακαλιάρο που θα φάμε. Να σου πω, μαγειρεύει το αγόρι? Κάτι λίγα, ναι, μαγειρεύει λίγο. Θα πάρεις ένα ψάρι. Εκεί που είχε την άλλη πιατέλα. Και δεν χρειάζεσαι ποσότητα ψαριού. Απλά δες να είναι από την ουρά. Γιατί έχει πολλά κόκαλα έφαλες. Είναι εντάξει τη ποσότητα του ψαριού? Πάω μέσα εδώ και δεν μείνει ένα λεπτό. Πάρε κουτάλα. Βάλε στα πιάτα προσεκτικά. Φέρε την κατσαρόλα σου εδώ. Πάμε. Πάμε. Δεν είχε πιο βαθιά κουτάλα? Δεν ξέρω. Είναι εντάξει, βάλε και στο άλλο. Μην αγχώνεσαι. Πάμε. Μουσική. Τι μουσική, κάτσε εδώ να δούμε. Έχουμε αγχωθεί όλοι. Εντάξει, η μουσική. Εντάξει. Θέλω να μου πάρεις... Δες το ψάρι. Θα βάλουμε μετά μουσική. Δες το και θα πάρεις και ένα μικρό πιατάκι για να βάλεις το ψωμάκι σου. Βαρβάρα, περίμενε λίγο εδώ. Εντάξει. Εντάξει, εντάξει, πάμε για το ψάρι και θέλω λίγο ελαιόλαδο πάνω στη σούπα. Το ψωμί με δύο πιάτα ριχά μικρά. Εντάξει, εντάξει, δύο πιάτα μικρά ριχά. Εδώ πέρα, Βαρβάρα. Λίγο το ελαιόλαδο, αν προλάβεις, το ελαιόλαδο. Με κάνεις όλα να τα μπορώ να υπάρχω για σένα. Υπάρχεις γι' αυτό και ζω. Ανήκω σε σένα, ανήκεις σε μένα. Με κάνεις όλα να τα μπορώ να υπάρχω για σένα. Αφιερωμένο το τραγούδι για τους βασίλδες που είναι από κάτω. Υπάρχω για σένα, υπάρχει για μένα και όλα τα μπορώ. Εδώ καταφέραμε να φτιάξουμε μια ωραία σούπα με μπακαλιάρο. Τα καταφέραμε? Τα καταφέραμε. Πήγε καλά, νομίζω. Το θέμα είναι ποιο πιάτο θα πάει στον Νέκτορα για να πάνε όλα καλύτερα. Νομίζω αυτό στον Νέκτορα. Ναι, αυτό στον Νέκτορα. Και αυτό στα κορίτσια. Κοινή απόφαση. Παίρνει το πιάτο αυτό και το πάει στα κορίτσια τώρα. Μπες και δοκίμασε. Σιγά-σιγά, έτσι.